Τον Δημήτρη Λιακόπουλο συναντήσαμε στο θέατρο 104 στον Γκάζι, όπου πρωταγωνιστεί στην παράσταση Tape. Το έργο πραγματεύεται, ας πούμε, με θέμα τη βία και το πώς αντιλαμβανόμαστε την αλήθεια. Δηλαδή, κοιτάμε το ίδιο αντικείμενο από διαφορετικές σκοπιές, που να βλέπουμε εντελώς διαφορετικό πράγμα. Όταν σε βλέπουνε, βλέπουν κάτι άλλο από αυτό που εισέπραξα εγώ, στο λίγο που σε ξέρω. Θεωρώ τον εαυτό μου αρκετά ντροπαλό και εσωστρεφή. Πάντα ήσουν έτσι από παιδί, ναι, δηλαδή ναι. Ήσουν ένα ντροπαλό παιδί. Ναι, ναι. Ναι, την ντροπή την έχω μέσα μου, εντάξει. Έχεις πει στην συνεντεύξη ότι μικρός έκανες πολλές τρέλες. Ξέρω, εγώ έπινα αλκοόλ και οδηγούσα. Γρήγορα. Το ότι γεγονός ότι είμαι ζωντανός και αρτιμελής αυτή τη στιγμή, πραγματικά, όταν σκέφτομαι, ας πούμε, το παρελθόν, λέω πω, είμαι πολύ τυχερός αυτό το κομμάτι. Απλώς δεν μπορούσες να συνειδητοποιήσεις και λόγω της ηλικίας την Ναι, όχι, νόμιζα ότι ξέρεις, ήμουν στο απειρόβλητο, δεν με ακουμπάει κανείς. Θα καθίσεις να παρακολουθείς το GNTM? Όχι. Εμένα δεν μου καλύπτει καμία ανάγκη να βλέπω την όλη τη διαδικασία της μόδας. Είδαμε στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά την νικήτρια του GNTM να παίζει σε παράσταση. Έγινε μία πρόταση. Μπορεί να το κάνει, να το δοκιμάσει, να ρευστοποιήσει την όποια δημοσιότητά της, ας πούμε, και μπορεί να ασχοληθεί με αυτό στο μέλλον. Εγώ, για παράδειγμα, είμαι ένα αντιπροσωπευτικό παράδειγμα σε αυτό που σου λέω, ότι εγώ δεν ήμουν ηθοποιός σπουδαγμένος όταν ξεκίνησα να παίζω. Κι όμως μου δόθηκε ένα βραβείο καλύτερης ερμηνείας. Όμως η πορεία μου σε αυτό έχει δείξει ότι εγώ υποστηρίζω αυτό που κάνω και υπάρχει μια εξέλιξη. Αντιστοίχως, αν είχα βγει κι εγώ από ένα reality, θα είχα κι εγώ την ίδια αντιμετώπιση από κάποιους συναδέλφους ή μπορεί και να την έχω ακόμα, γιατί δεν έχω πάει σε μια σχολή να σπουδάσω την υποκριτική. Εγώ την υποκριτική την έχω μάθει μέσα από τη δουλειά και μέσα από τη δική μου προσωπική έρευνα. Ποια ήταν όμως η πιο δύσκολη στιγμή στη ζωή του? Ήταν μία από τις καλύτερες, χειρότερες εμπειρίες της ζωής μου. Ο θάνατος του πατέρα μου. Γιατί το λες και καλύτερη ή χειρότερη? Είναι μια πολύ επίπονη διαδικασία να χάνεις τον πατέρα σου, έτσι. Αλλά αυτό το πράγμα μου ξύπνησε πολλά. Δηλαδή, ξέρεις, όταν είσαι και κλαίς, ας πούμε, και σκέφτεσαι όλη τα παιδικά σου χρόνια, τον πατέρα σου, τον χαμό και όλα αυτά, τουλάχιστον εγώ άρχισα να σκέφτομαι μετά τι είναι η ζωή, τι είναι ο θάνατος και άρχισα να το ψάχνω λίγο παραπάνω. Και κάπου εκεί υπήρχε η μεταστροφή του από τον...